Εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, παρέα με έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, ένα σκηνοθέτη πολύ ταλαντούχο, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που τον ξέρω πολλά χρόνια, πραγματικά μπορεί να μην έχουμε κάνει παρέα ποτέ, να μην είμαστε φίλοι όπως το λένε, αλλά τον γνωρίζω πραγματικά πολλά χρόνια. Και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ, γιατί ξέρω ότι δεν είσαι πολύ των τηλεοπτικών επισκέψεων. Δεν είμαι, αλλά χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ναι. Και έχετε και πολύ ωραίο στούντιο, πρέπει να σας πω. Ναι, είμαστε. Είμαστε. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ. Και έχω να πω ότι μετά την καλοκαιρινή μας συνάντηση για το Secret Song, που με συγκινήσατε πολύ και θαύμασα αυτό που φτιάξατε, την έκπληξη που φτιάξατε για μένα, σε εκτίμησα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πραγματικά, τώρα ξεκινάμε λίγο ανάποδα, αλλά πραγματικά έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα στο Secret Song, που θα το δείτε εν ευθέτω χρόνο στον Α για τον Κωνσταντίνο. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το πόσο πολύ σ' αγαπάνε οι φίλοι σου, Κωνσταντίνε. Να είναι καλά. Πόσο δηλαδή πρόθυμα έτρεξαν ονόματα που δεν φαντάζεστε, δεν πάει το μυαλό σας, να του κάνουν έκπληξη, να του τραγουδήσουν, να τον συγκινήσουν. Και πόσο συγκινήθηκες κι εσύ? Ναι, συγκινήθηκα γνήσια, γιατί αυτό το οποίο φτιάξατε και ήταν πολύ γνήσιο, και οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί για μένα είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντινοί μου άνθρωποι. Και ξέρεις, οι φίλοι είναι μαζί με την οικογένεια το πιο ισχυρό σωσίβιο που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ναι. Και που μου λες ότι με αγαπάνε πολύ. Ξέρεις, υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι οι φίλοι μας δεν μας αγαπάνε για αυτό που είμαστε, αλλά μας αγαπάνε παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Πολύ σοφό. Να ξεκινήσουμε βλέποντας το βίντεο που ετοίμασε η Ναταλία για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Με άξονα την ανθρωπιά θα κινηθεί τη φετινή σεζόν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, τόσο θεατρικά όσο και τηλεοπτικά, με δύο ιστορίες που περιλαμβάνουν αληθινές καταστάσεις, οικεία συναισθήματα, συγκίνηση αλλά και γέλιο. Γιατρέ. Με περιμένουν στο διοικητικό, περπάτα μαζί μου. Έχουμε θέμα με μια ασθενή στεπίγοντα. Στην τηλεοπτική επιστροφή του στη μυθοπλασία, φέτος φορά τη στολή του γιατρού στην ομώνυμη σειρά του Α, ένα ιατρικό δράμα που βλέπει τη ζωή αλλιώς. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ενσαρκώνει τον Ανδρέα Βρετό, κορυφαίο γιατρό και διευθυντή της παθολογικής κλινικής σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας, η ζωή του οποίου ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή του τον πυροβολεί, θεωρώντας τον άδικα υπαίτιο για το θάνατο του γιού του. Κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Συγγνώμη που μ' άφησε να περιμένω, όχι που σκότωσε το γιο μου. Αν μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω. Όχι, ακούστε με. Παρότι επιβιώνει, ξεχνάει τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του και επιστρέφει σε έναν άγνωστο για εκείνον κόσμο. Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου πριν ήταν, ούτε είναι στα σχέδιά μου. Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου, λατρεύω να διδάσκω. Ειλικρινά δεν θα ήθελα να χάσω ούτε στιγμή επαφής με τους φοιτητές μου. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, Έτερος Εγώ, στο ρόλο του καθηγητή Ηλία Βελισσαράτου. Ενώ λίγες ήταν οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το Λόγο Τιμής 20 χρόνια μετά, που ακολούθησε πράγματι 20 χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του. Προς χάρη της πατρινής ομοψυχίας, μόνο για σήμερα λοιπόν, αποποιούμε τον τίτλο του μεγάλου δικηγόρου. Πάρε γυναίκα! Επιτρέψτε μας να μην ξεχάσουμε από το τηλεοπτικό παρελθόν του το τρίτο στεφάνι, τη ζωή που δεν έζησαν, το Έτσι Ξαφνικά και τον Γιούγκερμαν. Παράλληλα, η θεατρική Αθήνα θα υποδεχτεί φέτος στη σκηνή του θεάτρου Μουσούρη το συναρπαστικό έργο The Humans του Στίβεν Κάραμ σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και ένα σύνολο εξαιρετικών πρωταγωνιστών. Η βραβευμένη τραγικομωδία μιλάει με χιούμορ και βαθιά αγάπη για τη ζωή όπως προσπαθούμε να τη ζήσουμε. Για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η αναμέτρηση και με τη σκηνοθεσία ξεκίνησε το 2015 με τη μεγάλη επιτυχία του Πουπουλένιου και μετρά έργα όπως Ο Θεός της Φαγής, Ο Φάρος, Ο Βυσσινόκηπος, Ο Αύγουστος, Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, Το Τρίτο Στεφάνι και Το Σώσε. Στο φετινό έργο, οι ήρωες αλλά και οι θεατές έρχονται αντιμέτωποι με τις αγωνίες, τα όνειρα και τους ανομολόγητους φόβους τους.
Κωνσταντίνε, ποιος είναι ο δικός σου μεγαλύτερος φόβος? Να κάνουν λάθος τις ημερομηνίες, ξέρεις. Εντάξει, να διορθώσουμε. Ναι. Να διορθώσουμε τον Πουπουλένιο, έτσι. Ναι, ήταν το 13 μέχρι το 15, σωστά. Από το 13 μέχρι το 15. Παραστασάρα. Πάρα πολύ για το πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έφτιαξες. Και μπορείς να απαντήσεις, αν θες, και στην ερώτηση. Έτσι, μπαμ μπαμ. Ή να το πάμε σιγά σιγά. Ό,τι θες εσύ. Θέλεις σιγά σιγά, θέλεις μπαμ μπαμ, ό,τι σε βολεύει. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Δεν θα σας απαντήσω για το δικό μου. Α, μάλλον γιατί να μην σας απαντήσω, έχω ξαναπαντήσει. Ο δικός μου είναι ο φόβος του θανάτου. Φοβάσαι το θάνατο. Σε αντικειμένο. Όχι, με ενοχλεί ως ιδέα πολύ. Δεν θα σου έλεγα ακριβώς τον φοβάμαι πια. Θα σου έλεγα με ενοχλεί ως ιδέα. Σε ενοχλεί ως ιδέα να πάψεις να υπάρχεις ή να αποχωριστείς τους δικούς σου ανθρώπους? Όχι, να πάψω να υπάρχω. Να πάψεις να υπάρχεις. Είναι πολύ εγωιστικό. Ναι, είναι. Ναι. Ειλικρινέστατο. Ναι. Εγωιστικό. Εγώ θα σου έλεγα, ας πούμε, ότι φοβάμαι περισσότερο την ανημποριά ή το να πάψω να είμαι ανεξάρτητη, αυτοεξυπηρετούμενη, παρά να ξαφνικά να πάψω να υπάρχω. Κάτι τώρα το οποίο είναι ριζωμένο από τα χρόνια τα παιδικά. Δηλαδή, και είναι και μία από τις βασικές φοβίες των ανθρώπων. Το humans καταπιάνεται ακριβώς με αυτό, με έναν πολύ εύθυμο και καθόλου διδακτικό τρόπο, μέσα από πολύ καλά γραμμένους χαρακτήρες. Mm-hmm. Έχει στην προμετωπίδα του ένα μικρό κείμενο που λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν υπάρχουν έξι φοβίες με τις οποίες κάθε άνθρωπος θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή στη ζωή του. Και αυτές είναι ο φόβος των χρημάτων και της έλλειψής τους, ο φόβος των γυρατιών και της αρρώστιας, του θανάτου, της κριτικής και του να χάσεις την αγάπη κάποιου που αγαπάς. Ακριβώς. Και ότι όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μεγαλύτερο ή σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με κάποια από αυτές τις φοβίες. Έχεις κάνει και τη μετάφραση, έχεις σκηνοθετήσει και όλα στην παράσταση. Στις 11 Οκτωβρίου η πρεμιέρα στο Θέατρο Μουσούρι για το Humans του Στίβεν Καραμ. Με τρομερό... Θέμης Μπαζάκα, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, η κυρία Ξένια Καλογεροπούλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Μαρία Πετεβή και η Ειρήνη Μακρύ. Πολύ καλός θείος. Μια και ναι. Μια οικογένεια, έτσι. Μια οικογένεια. Μια πολύ απλή ιστορία, η οποία με έναν τρόπο που εγώ δεν έχω ξαναδεί στο θέατρο και το συζητάγαμε και με τον Λάζαρο αυτό που ξέρω ότι μιλήσατε. Με ένα κείμενο που δεν έχω ξαναδεί σε θεατρικό έργο, ίσως το καλύτερο θεατρικό έργο μετά τον Πουπουλένιο που έχω διαβάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Κοίτα, βλέποντας το βίντεο της Ναταλίας, ένιωσα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θεατρόπεδο, με ένα θεατράνθρωπο. Είναι σαν να είσαι ένα με το σανίδι εσύ, δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, σαν να είσαι σαν ένα φυσικός χώρος, ο οποίος όμως έχει κάνει εξαιρετικές τηλεοπτικές επιλογές. Όχι από τύχη. Δεν ήταν θέμα τύχης, Κωνσταντίνε. Σε διάλεξαν και τις διάλεξες. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι στρατηγικά σχεδιασμένες. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πλάνο, ας πούμε, ένα σχεδιάγραμμα του τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Προκύπτουν τα πράγματα που διαλέγω να κάνω, σε όλα τα είδη, από τη μυρωδιά, από την άμεση σωματική σχέση που νιώθω ότι μπορώ να έχω με αυτά. Και γι' αυτό και κάνω πράγματα τα οποία πολύ συχνά παραξενεύουν ανθρώπους. Πώς κάνεις αυτό και μετά κάνεις αυτό. Πώς έκανες το 2006 την ίδια στιγμή το Φέστεν στο Θέατρο Θυσίο, που ήταν μια avant-garde παράσταση, και την ίδια στιγμή παρουσίασες το Survivor Ελλάδα-Τουρκία στο τότε Μέγκα με τον Ατζούν. Mm-hmm. Αυτά είναι δύο πράγματα που στα μάτια κάποιων μοιάζανε παράτερα. Σε μένα μοιάζανε απολύτως φυσικά, γιατί αισθανόμουν ότι ταιριάζω πολύ στο ένα και ταιριάζω πολύ στο άλλο. Βεβαίως. Τώρα που έκανα το γιατρό, παραδείγματος χάρη, έλειψα από την τηλεόραση, αν εξαιρέσουμε το έτερος εγώ, που ήταν μια κάμιο εμφάνιση, ένας μικρός ρόλος σχετικά. Και το λόγο τιμής, που ήταν ένα πράγμα από το οποίο δεν θα μπορούσα να λείπω, και κανείς από εμάς τους 7 δεν θα μπορούσε να λείπει, αλλά ήταν και πάλι πολύ μικρή η διάρκεια και η συμμετοχή, είχα να κάνω τηλεόραση, δηλαδή σειρά, πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά, από το Γιούγκερμαν το 2007. Δηλαδή είχαν περάσανε 15 χρόνια που στην ουσία δεν έκανα τηλεόραση. Και περίμενα να έρθει κάτι που να είναι τόσο καλό σαν το γιατρό. Και επειδή είναι ιταλικό το format και μπόρεσα να δω το πρώτο επεισόδιο, είδα το πρώτο επεισόδιο και είπα αυτό θα το κάνω. Ναι, είπες ότι είναι και από τους πιο ενδιαφέρον ρόλους που έχεις κληθεί στην τηλεόραση, ίσως να κάνεις. Κοίτα, ναι, γιατί είναι ειδικά στα πρώτα του επεισόδια, είναι
ξετυλίγεται όλη αυτή η ιστορία που λίγο πολύ την έχει καταλάβει ο κόσμος από τα τρέιλερ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που από ένα πυροβολή βασισμένο σε αληθινή ιστορία που έχει συμβεί σε Ιταλό γιατρό. Αυτό νομίζω ότι έχει τον κόσμο πάρα πολύ. Βασισμένο αληθινή σε αληθινή ιστορία, παιδιά. Ναι. Από... ένας άνθρωπος τον πυροβολούν γιατί νομίζουν ότι έχει... ότι φταίει για το θάνατο ενός ασθενούς, τον πυροβολούν και αντί να πεθάνει, παθαίνει μια βλάβη στον προμετωπιαίο λοβό, εδώ μπροστά, και χάνει 12 χρόνια από τη μνήμη του. Καλή ώρα, είμαστε στο 2023, αυτός ξυπνάει και βρίσκεται στο 2011. Θυμάται τα πάντα μέχρι το 2011, είναι απολύτως λειτουργικός, αλλά αυτά τα χρόνια έχουν εντελώς διαγραφεί από τη μνήμη. Υπάρχει ένας λόγος που δεν θα τον αποκαλύψω. Φυσικά και όχι. Για τη στιγμή πέρα από την οποία δεν θυμάται. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή πέρα από την οποία δεν θυμάται. Μάλιστα. Όταν δηλαδή τον πυροβόλησαν το 2023, πήγε η μνήμη του μέχρι το σημείο που να διαγραφούν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Υπάρχει λόγος που θυμάται ως εκεί. Ναι. Okay. Δεν θα μας πεις γιατί. Να πω ότι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι οι άνθρωποι που παίζουν στο απόψινο επεισόδιο. Να πούμε ότι σε κάθε επεισόδιο είναι και άλλοι guest ηθοποιοί που πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές της σειράς. Και είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή να δούμε μία αποκλειστική σκηνή από το απόψινό επεισόδιο που είναι η πρεμιέρα του γιατρού στις 11:20. Ανδρέα, ο πατέρας ενός ασθενή που κατέληξε προσπάθησε να σε σκοτώσει. Σε κατηγορεί για το θάνατο του γιού του. Ευτυχώς η σφαίρα δεν πέρασε το μετωπιό λοβό. Τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι καλά, τα παιδιά μου. Γιατί ρωτάς για τα παιδιά σου? Ήταν εκεί, όταν ήταν εκεί. Πρέπει να τρομάξει πολύ. Ανδρέα, μπορείς να μου πεις τη σημερινή ημερομηνία? Η Κέλλη και ο Γιώργος, πού είναι, πες μου. Δεν πυροβόλησε κανείς, πες μου. Ηρέμησε. Δεν πυροβόλησε κανέναν άλλον, στορκίζομαι. Προποφόλ, γρήγορα. Ανδρέα. Θέλω να δω τα παιδιά μου. Απάντησε μου πρώτα στην ερώτηση που σου έκανα και μετά θα κάνω ό,τι θέλεις. Θέλω να δω τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Θέλω να δω τι. Πες μου όμως πρώτα. Ξέρεις τη σημερινή ημερομηνία? Ανδρέα, ξέρεις τι ημερομηνία έχουμε σήμερα? Λέω Ιουλίου. Τι χρονολογία έχουμε? 2007. Συγκλονιστικό πραγματικά. Παιδιά, μετράω τις ώρες. Του το έλεγα του Κωνσταντίνου και πριν, του λέω από την πρώτη στιγμή που είδα το πρώτο τρέιλερ, το οποίο πέφτει και το καλοκαίρι, δεν έβλεπα την ώρα να ξεκινήσει. Γιατί εμένα, καλά, μου αρέσουν και όλες αυτές οι σειρές, πάρα πολύ ρεαλιστικές και οι λίγο σκληρές. Ενώ όποιον συναντούσε, εγώ δεν έχει τύχει φέτος για τόσα σειρά, αλήθεια το λέω. Να μου πει κάποιος ότι εγώ περιμένω τον γιατρό. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί βγήκε το τρέιλερ μέσα στο καλοκαίρι και εγώ δεν το είχα δει. Και άρχισαν όλοι να μου στέλνουν μηνύματα από όπου άσχετοι άνθρωποι. Ναι, το τρέιλερ ναι. Και τι ωραίος ο γιατρός. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτό το ρόλο? Έχεις κάνει πάρα πολλούς. Φαντάζομαι ότι πλέον είσαι εξαιρετικά εξοικειωμένος, δεν περιμένεις να σου το πω, αλλά υπήρχε κάτι που, ρε παιδί μου, να μου πεις αυτό λίγο με δυσκόλεψε? Δεν με δυσκόλεψε κάτι. Δεν σε δυσκόλεψε. Προσπαθώ πάντα να είμαι πολύ τίμιος. Με δυσκόλεψε. Ίσα-ίσα μου δημιούργησε. Πώς θα σου πω, πολύ, πολύ ωραία δημιουργική ενέργεια για να το κάνω. Και το πιο ενδιαφέρον πράγμα, το ότι δεν με δυσκόλεψε, αυτό δεν σημαίνει ότι το έκανα καλά. Αυτό θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος, ας πούμε. Φαίνεται κιόλας. Αλλά δεν με δυσκόλεψε. Αυτό το οποίο με ενδιέφερε πολύ να μπορέσω να κάνω καθαρό είναι ότι αυτός είναι ένας άλλος άνθρωπος πριν το ατύχημα. Είναι ένας στεγνός, τρομερά ικανός, τρομερά ευφυής, κορυφαίος, γιατρός, ψυχρός, αποστασιοποιημένος από τους ασθενείς. Mm-hmm. Από μια σειρά τραυμάτων που φέρει, αλλά μαζί και με όλη την... να την πω αλαζονία, να την πω έπαρση, να την πω ίση, που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ φτασμένος και αντιμετωπίζει τους ασθενείς σαν περιστατικά.
Μάλιστα, στο πρώτο μέρος, όπου εμφανίζεται αυτός ο γιατρός πριν το ατύχημα, τους ασθενείς απαγορεύει στην κλινική του να τους λένε με το όνομά τους. Απαγορεύει σε όλους να τους λένε με το όνομά τους. Είναι περιστατικό. Οι ασθενείς έχουν συγκεκριμένο νούμερο, το νούμερο του κρεβατιού ή το νούμερο του δωματίου. Αυτό γιατί. Εν τω μεταξύ, παίρνω και το ύφος τώρα. Ναι, ναι. Μετά θα λέει. Θα μας πει μετά. Πολύ αυστηρά μας τα έλεγε. Γιατί είναι ο γιατρός. Το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Την ώρα που το κάνω, παίρνω το ύφος. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Αυτό είναι του επαγγέλματος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, οι ασθενείς λοιπόν έχουν το. Για να μπορεί να υπάρξει μια αποπροσωποποίηση, μια απόσταση από τον ασθενή και να τον δω αντικειμενικά για να μπορώ να τον γιατρέψω. Έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο γιατρός σαν δομή. Από τη μια μεριά είναι κάτι σαν το Dr. House, αν το θυμάστε. Βεβαίως και του άρεσε πολύ. Σε κάθε επεισόδιο έχουμε έναν κορυφαίο παθολόγο με μια κορυφαία ομάδα η οποία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ακραία περιστατικά. Και μέσα από αυτά τα περιστατικά βλέπουμε και τις ιστορίες όλων των ανθρώπων και των πολύ σπουδαίων πρωταγωνιστών που θα έρθουν να συμμετάσχουν από επεισόδιο σε επεισόδιο και να πρωταγωνιστήσουν. Βλέπουμε τις ανθρώπινες ιστορίες τους και ταυτοχρόνως παρακολουθούμε σε ροή, από επεισόδιο σε επεισόδιο, την εξέλιξη αυτού του κεντρικού χαρακτήρα, τι του συμβαίνει, πώς τον γκρεμίζει από τα ψηλά στα χαμηλά, γιατί το να χάσεις 12 χρόνια από τη μνήμη σου και μετά να σου πούνε και τι έχει συμβεί, είναι σαν να σου αφαιρούν το δέρμα, έτσι. Αυτό το πράγμα είναι, σαν να μην έχεις πια δέρμα να μπορέσει να σε προστατεύσει από τον κόσμο. Και πώς αυτός ο άνθρωπος, από αυτόν που πριν από λίγο, ας πούμε, ασυνείδητα σας έδειξα. Μας περιέγραψε. Ναι, 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 ναι. Πώς αυτός ο άνθρωπος αλλάζει τελείως, γίνεται μια φοβερή μεταστροφή, διαβάζει τον εαυτό του και τον κόσμο διαφορετικά. Πιθανόν παίζει σε αυτό ρόλο και η νευρολογική διαταραχή που συνέβη. Και γίνεται ένας άλλος γιατρός που καταλαβαίνει ότι για να μπορέσεις να είσαι καλός γιατρός πρέπει να δημιουργήσεις μια επαφή με τους ανθρώπους, να τους καταλάβεις ολόκληρους σαν ανθρώπους, να καταλάβεις τώρα σου μιλάω σαν αυτόν, σαν τον άλλον. Τώρα μου μας μιλάει αυτό σαν τον άλλον. Μετά το πώς ξυπνάει αυτό το κόμμα. Έτσι, πώς θα τον καταλάβεις ολόκληρο τον ασθενή σου, θα καταλάβεις την ιστορία του, θα καταλάβεις την ψυχή του, θα καταλάβεις τα δικά του τραύματα, τα εσωτερικά που δεν έχουν ίσως άμεση σχέση, αλλά μπορεί να σε βοηθήσουν να πας στο κέντρο του προβλήματος που έχει και πώς, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το, να πω, το δίδαγμα, αυτό που πήρα εγώ, που ελπίζω να πάρουν οι θεατές, πώς καταλαβαίνει αυτός και καταλαβαίνουμε κι εμείς, ότι ο τρόπος για να υπάρξεις ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η αγάπη. Η αγάπη στον εαυτό, πολύ βασικό, γιατί αν δεν έχεις αγάπη στον εαυτό, δεν μπορείς να έχεις αγάπη στους άλλους. Εγώ και η αγάπη στους άλλους. Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα με αυτό που λες. Πρώτα αγαπάμε εμάς και αφού αγαπήσουμε βαθιά εμάς, αγαπάμε και τους άλλους και μας αγαπάνε και οι άλλοι. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και στο θέατρο στην παράσταση και αυτό και σε όλες τις επιλογές. Στο θέατρο, εγώ ασχολούμαι πολύ συχνά με σύγχρονα αυτό. Έργα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σύγχρονα έργα και πολύ συχνά τα σύγχρονα έργα έχουν ιστορίες οικογενειακές, ιστορίες ανθρώπων. Αλλά έχω κάνει άλλα έργα, όπως τον Αύγουστο Φερρυπίν, που πάλι έπαιζε η Θέμης και ήταν και τρομερή. Όπου η οικογένεια ήταν βαθιά δυσλειτουργική, γιατί τα συμπλέγματα ήταν μέχρι εκεί που δεν πήγαιναν, ιδίως των γονέων προς τα κάτω. Είχαν τα παιδιά τους, τα είχαν κάψει, τα είχαν καταστρέψει. Έπρεπε τα παιδιά να κάνουν ό,τι μπορούν να φύγουν από αυτό το σπίτι. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια οικογένεια. Εδώ έχουμε μια οικογένεια πιο κοντά σε αυτό που ελπίζω ότι είναι οι περισσότερες οικογένειες. Οικογένειες που έχουν προβλήματα, που έχουν δυσλειτουργίες, αλλά που στο κέντρο τους, ανάμεσα στα μέλη τους, υπάρχει αγάπη. Εσύ σήμερα είσαι σε μια εκπομπή και σε ένα σαλόνι που όπως ίσως γνωρίζεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι και τηλεθεατής μας. Είμαι και τηλεθεατής σας, πολλές φορές. Γνωρίζεις λοιπόν τότε, σε ευχαριστούμε καταρχάς, γνωρίζεις λοιπόν ότι είσαι σε μια εκπομπή που δεν κάνει ποτέ αδιάκριτες ερωτήσεις και δεν φέρνει
ποτέ τους καλεσμένους σε δύσκολη θέση. Επειδή όμως μίλησες για σπίτι, για οικογένεια και όλα αυτά. Αλλά θα το κάνουμε τώρα. Όχι καθόλου. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω, καθόλου δεν θα είναι ενδέκτη. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω, επειδή είπες για σπίτι, για οικογένεια και όλα αυτά. Όταν εσύ βάζεις το κλειδί στην πόρτα του σπιτιού σου και ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις μέσα, κλείνοντας την πόρτα, η δουλειά μένει απ' έξω και γίνεσαι μπαμπάς και σύντροφος και τα αφήνεις όλα έξω, ή μοιράζεσαι με τους δικούς σου ανθρώπους, τα επαγγελματικά σου, ζητάς τη γνώμη της, μοιράζομαι, αγάπη σου. Ναι. Μοιράζομαι, φυσικά και μοιράζομαι. Και σε κάποιους τομείς μοιράζομαι, γιατί υπάρχει μεγάλη ικανότητα από την άλλη μεριά, σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, η ζωή των καλλιτεχνών εκ των πραγμάτων δεν σταματάει, η εσωτερική ζωή δεν σταματάει. Ναι. Ειδικά όταν έχω παράσταση, όταν είμαι μόνο ηθοποιός, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Αν και πάντα, δυστυχώς και για μένα και για τους άλλους ανθρώπους που τους πρίζω, η τάση μου είναι, από παιδί το έχω αυτό, ανακατεύομαι πάρα πολύ σε όλα. Ευτυχώς, όταν σκηνοθέτης μπορώ να ανακατεύομαι, είναι εξ αντικειμένου το να ανακατεύομαι. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Είναι. Αλλά η εσωτερική ζωή δεν σταματάει. Η προσπάθεια να μπορέσεις να βρεις πώς πρέπει να πεις την ιστορία, πώς πρέπει να φτιάξεις κάτι, δεν ολοκληρώνεται. Στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς όλων των ειδών, νομίζω, η ζωή μας είναι συνυφασμένη με τη δουλειά μας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, φροντίζω και επιθυμώ να έχω πολύ χρόνο ξεχωριστό και πολύ χρόνο όπου δεν εργάζομαι με τον τρόπο που δεν μου επιτρέπει να έχω χρόνο για τους δικούς, για τους δικούς μου ανθρώπους. Το πετυχαίνω αυτό καλύτερα συνήθως τα καλοκαίρια. Ναι, αφήνω λογικό. Μεγάλα διαστήματα, δίμηνα, τρίμηνα, που καταφέρνω να μην εργάζομαι. Έχει γαλήνει η ζωή σου, Κωνσταντίνε? Έχει. Ναι, μπορώ να σου πω ότι έχει, ναι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, ναι, αυτό. Γιατί όταν έχεις γαλήνει στη ζωή σου, μπορείς να επενδύσεις, πώς να σου πω, να δουλέψεις καλύτερα, να εργαστείς καλύτερα, έχεις περισσότερη, ναι, διάβγεια και έμπνευση και στη δουλειά σου. Κοίτα να δεις, από κάποια ηλικία και μετά, εγώ νόμιζα ότι θα λειτουργούσα ανάποδα, αλλά νομίζω ότι από κάποια ηλικία και μετά, αν οι κεντρικές επιλογές που έχουμε κάνει στη ζωή μας έχουν βγει σωστές και είχαν κάποια σχέση πραγματική με αυτό που είμαστε, και αν έχει πραγματικά μεγάλη σημασία, έχουμε υπάρξει τυχεροί και δεν μας έχει βρει. Χτύπα ξύλο, και έχω κι εγώ εδώ, έχει βρει. Το ξύλο μου το χτυπάω. Έτσι, είμαι του ορθού, ναι, λόγου, αλλά ναι, το ξύλο μου το χτυπάω. Ναι, και αν δεν μας έχει βρει ένα μεγάλο κακό, έτσι, γιατί ακούω πράγματα κάθε μέρα που μου σηκώνεται η τρίχα από αναπάντεχες δυστυχίες, οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να αποφευχθούν από ατυχήματα, από πράγματα που λες να μας φυλάει η ζωή, ο Θεός για κάποιον που πιστεύει, η ζωή για κάποιον που δεν είναι τόσο ένθεος, να μας φυλάει από το να μας έρθει όχι αυτό που περιμένουμε και που είναι μέσα στη ζωή. Το αναπόφευκτο. Αλλά από το αναπόφευκτο, ρε παιδί μου. Αυτό δηλαδή. Το ξαφνικό. Και όταν είσαι και γονιός, ας πούμε, και όταν έχεις παιδιά και νεότερους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεσαι πολύ, βλέπεις ότι το αναπόφευκτο χτύπησε εκεί. Χτυπάει. Και τρέμεις, γιατί σε ξέρεις. Οπότε, το βλέπεις, το ναι, πρόβλημά μας δεν πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, είχαμε ένα τσακωμό με το ζευγάρι, κάτι δεν πήγε καλά, δεν πήγε πολύ καλά αυτό που ήθελα στην παράσταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα για τα οποία πρέπει να φοβόμαστε. Όταν λοιπόν σε σχέση με αυτά είμαστε τυχεροί και σε σχέση με κάποιες επιλογές έχουμε διαλέξει έναν δρόμο που μας πηγαίνει στη ζωή και μπορούμε να τον προχωράμε, ας πούμε, και να προχωράμε σε βάθος και να αναπτυσσόμαστε και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά μέσα από αυτόν τον δρόμο, τότε νομίζω ότι τα 50 είναι μια, και μετά τα 50, η δεκαετία μετά τα 50 είναι μια καλή στιγμή. Ξέρουμε τι δεν είμαστε, ξέρουμε Σωστά. τι Έτσι. Μάλλον Έτσι είμαστε. Είναι. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να μας αγαπάνε όλοι. Έτσι είναι. Αυτό είναι μεγάλη απελευθέρωση. Αυτό είναι από τα πιο βασικά, πιστεύω, που είμαστε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δώρα του Κωνσταντίνου. Υπενθυμίζουμε ότι το The Humans κάνει πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μουσούρη και ο Γιατρός κάνει πρεμιέρα στις 11 παρά 20 απόψε το βράδυ στον Α και το απολαμβάνετε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11 παρά 20, ακριβώς την ίδια ώρα.
πάντα στον Α. Λοιπόν, τώρα, πρόσεξε να δεις. Έχω για σένα. Το αγαπημένο σου βιβλίο του Μπορίς Βιάν που σε έχει σημαδέψει, αλλά που το βρήκαμε σε... Για ποιο σας το είπα αυτό. Καλά τώρα. Αυτό είναι πολύ... Που το βρήκαμε σε μια πάρα πολύ συλλεκτική έκδοση. Έλα, ρε, παιδιά. Τον Αφρό των ημερών, Κωνσταντίνε. Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι, ο Αφρός των... το δείχνετε και ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο Αφρός των ημερών. Αυτό είναι ένα, αν δεν το έχετε διαβάσει, πρέπει να το διαβάσετε. Είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, συγκλονιστικό, εφηβικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει σε έναν άνθρωπο που το διαβάζει μεγαλύτερος. Διαβάσουμε. Το είχε η αδερφή μου, να είναι καλά, που ήταν πολύ και είναι πολύ βιβλιοφιλή, που είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, στη βιβλιοθήκη της, και το είχα τραβήξει, ξέρω, ήμουν 12 χρονών και το διάβασα σε ένα βράδυ και δεν μπορούσα να το αφήσω και στο τέλος συγκινήθηκα τόσο πολύ και μετά το ξαναδιάβασα. Και κάθε τόσο, κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, το ξαναδιαβάζω και το δωρίζω. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να το αγαπώ δωρίσω. Πάρα πολύ. Ωραία. Και με συγκινείς και πάλι που το σκεφτήκα τόσο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και επίσης ένα συλλεκτικό βινήλιο. Εντάξει. Αυτό επίσης νομίζω θα σας κινήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι κατασκόπους έχετε. Πολύ το αγαπώ και αυτό. Εντάξει, γιατί ο υποθέτω τι κατασκόπους μπορεί να έχετε, ναι, να το δείτε. Υποθέτω. Εντάξει, ο Διονύσης Αβόπουλος νομίζω είναι κομμάτι πόσο έξω να της εφηβείας όλων μας αυτής της γενιάς, σε μικρότερος βαβουμένα. Ο Διονύσης Αβόπουλος είναι... νομίζω από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου-21ου αιώνα στην Ελλάδα. Είναι. Και πιστεύω ότι διαμόρφωσε όχι μία, αλλά τρεις γενναίες ανθρώπων. Έτσι είναι. Ναι. Και να είναι καλά. Σε ευχαριστούμε. Εύχομαι υγεία και μακροημέρευση. Του το ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εγώ μαζί σε ευχαριστώ, παιδιά, με συγκινείτε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε, γιατί κάνετε, πώς θα σου πω, κάνετε ένα κόπο να είστε πολύ γνήσιοι στα πράγματα που κάνετε για τους ανθρώπους. Και το κάνουμε με χαρά, γιατί είμαι το σίγουρος. Νιώθουμε, ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Το ραντεβού μας με τον Κωνσταντίνο ανανεώνεται για απόψε το βράδυ στις 11:20 στον Α με το γιατρό. Καλή πρεμιέρα στο θέατρο. Την αγάπη μας στην οικογένεια και σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθουμε να σε δούμε. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.